για 5 χρόνια και εσείς θα με φάτε στην μάπα, θέλετε δεν θέλετε, και εγώ. Και εσείς θα προτιμούσατε να έχετε έναν δήμαρχο που να το ξύνει και να το ξύνετε κι εσείς. Όλοι μας δηλαδή, άμα μπορούμε να το ξύνουμε, θα το προτιμούσαμε, και εγώ θα ήθελα να μπορούσα να έχω επιλέξει. Η πρώτη μέρα του Ηλία Ψινάκη στο Δημαρχείο του Μαραθώνα ξεκινά. Γνωριμία με τους εργαζόμενους. Δεν έχω τίποτα με κανέναν, ό,τι και να ψήφισε, ό,τι και να έγινε, με όποιον και να είναι και ό,τι και να έχει γίνει. Δεν έχω με εργαζόμενους, δεν έχω ποτέ καμία αντιπαλότητα. Πρέπει να είστε πάντα ευγενείς. Πολύ ευγενείς. Και ο Μουρλός να έρθει. Ή μια παρανοϊκά που λέει οι πίπες. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κανονικά, σαν δηλαδή με σεβασμό. Και να μην είναι αυτό το πράγμα. Α, φύγω από εδώ, έχω δουλειά, δεν είμαι τσίχλα στο τηλέφωνο. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό λίγο υπερβολικό και λίγο ίσως μαλακία, αλλά ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Ο Δήμαρχος θέλει, όπως λέει, να βάλει τα πάντα σε τάξη. Γίνονταν και μια ψηλολιστία, ενώ στις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό όπως σήμερα σταματάει, όπως καταλαβαίνετε. Ο καθένας κλέβει ό,τι νερό θέλει, το σβήνει για ψηφοθυρικούς λόγους ή προεκλογικούς λόγους, ό,τι και να χρωστάει. Και ο Δήμος τα χρωστάει στην ΕΙΔΑ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι ένα τεράστιο μπουρδέλο, χωρίς καμία οργάνωση. Μάλλον, μπουρδέλο δεν είναι. Τα μπουρδέλα έχουν τάξη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε τάξη. Ακατάστατα μπουρδέλο. Η αρχή θα γίνει με τα οικονομικά. Εγώ δεν είμαι κανένα παιδάκι αυγοημέρας να μπω σε μια περιπέτεια που θα δεν ξέρω τι μου γίνεται και το ανακαλύψω 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν στο Δημαρχείο να δουλεύουν 2 και οι άλλοι 12 να είναι. Οι 5 στο καφενείο και οι άλλοι στο Γρηγόρη. Εγώ κρίνω με τρώω στα γεράματα από όλη την Ελλάδα. Επειδή μουστάρω. Από τρέλα, ρε παιδάκι μου. Τα γεράματα παθαίνεις πλατσιές. Εγώ όλο το καλοκαίρι έτρεχα τα Σαββατοκύριακα σαν το τρελό και έβρισκα διάφορους επώνυμους από όλο τον πλανήτη που το μισό Χόλιγουντ ήταν στην Ελλάδα, στα νησιά, και είναι όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Όλοι. Ομοιογένεια, καθαριότητα, ευγένεια. Το τρίπτυχο της επιτυχίας. Όσοι από εσάς συναντάτε κόσμο, είστε σε θέσεις που βλέπουν κόσμο κτλ. Είναι εννοείται ότι πρέπει να είναι λουσμένοι, πλημμένοι, να μην βρωμάνε και να μην από μόνοι τους να έχουμε όλοι σαν μια ομοιογένεια, ώστε όταν έρχεται ο πολίτης ή ο δημότης ή ο τουρίστας να εξυπηρετηθεί, μην βλέπει το τσίρκο Μεντράνο που βάζει κάθε μία ότι κουκουλό της έρθει στο κεφάλι. Είναι από τάκνε, πρέπει να είμαστε καθαροί, να μην βρωμάμε και να έχουμε και μια ομοιογένεια, ειδικά αυτοί που έρχονται, γιατί είναι η εικόνα του Δήμου. Εντάξει, πάνω κάτω εγώ σας τα είπα. Νομίζω ότι το πιάσατε το υπονοούμενο. Ο Ηλίας Ψινάκης ζήτησε από τους υπαλλήλους να τον φωνάζουν Ηλία και ξεκαθάρισε ότι για ό,τι πάει στραβά, υπεύθυνος θα είναι αυτός και όχι υπάλληλοι. Μη λέτε δήμαρχος. Απαγορεύεται. Ηλία θα με λέτε. Εγώ είμαι μάνατζερ, δεν είμαι δήμαρχος. Θα με λέτε Ηλία. Το δήμαρχε σε αυτές τις καταστάσεις δεν είναι κομπλιμέντο, να το θέσω κομψά. Η πρεμιέρα Ψινάκη στο Δημαρχιακό Θόκο ενέπνευσε και ένα πολίτη, ο οποίος φορώντας χλαμίδα και κλαδιά ελιά στο κεφάλι, υποσχέθηκε να ξεκινήσει μαραθώνιο μέχρι τη Σπάρτη για να τιμήσει τον νέο δήμαρχο. Αποκριές, άνοιξε το τριώδιο. Όχι κύριε δήμαρχε, να έχετε καλή ηρωμία. Ευδιάθετη, χαμογελαστή και ορεξάτη για δουλειά, η νέα περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου ξεκίνησε πολύ νωρίς το πρωί. Πρώτο της μέλημα να συναντήσει όλους τους εργαζόμενους της περιφέρειας. Μια καλή αρχή είναι να ξεκινήσουμε τους συμπαραστάτες που θα έχω ως νέα περιφερειάρχης και ως νέα περιφερειακή αρχή, και αυτή δεν είναι άλλη από τους εργαζόμενους. Η Ρεναδούρου άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο με την κατάσταση της περιφέρειας, καθώς όπως είπε δεν είναι καιρός για σπατάλες.